όπω από τον Γκάλο, αυτό το πίνει ο προπονητή. Δεν έχουμε να πούμε ότι παίζει ο ένα ή παίζει ο άλλο. Το θέμα είναι ότι ανανέωσα, όπω ξέρετε, για τα επόμενα τρία χρόνια με την ομάδα. Όσο να είναι, είναι ένα σκαλοπάτι για μένα πλέον το να παίξω και να καθιερωθώ πάλι στην Εθνική Ελλάδα για να κληθώ πάλι. Το θέμα είναι όμω ότι η προσωπική μου στόχη είναι μέσα από την ομάδα να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και έτσι ώστε όπως θα κατακτήσουμε τους τίτλους, έτσι θα ανέβει και ο κάθε ποδοσφαιριστής, γιατί όπως ξέρετε κανένας ποδοσφαιριστής δεν ανεβαίνει μόνος του. Ανεβαίνει μέσα από τους στόχους της ομάδος, εάν μπορέσει να τους κατακτήσει. Έτσι και εγώ αυτή είναι η στόχη μου πλέον, ότι καλύτερο μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα, να πετύχει τους στόχους και έτσι και εγώ να κληθώ ξανά στην Εθνική Ελλάδος. Είχα αυτή η ομάδα. Εντάξει, αυτό φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν παίρνεις ευκαιρίες και δείχνεις ότι είσαι καλά και μπορείς και κάποια άτομα που υπάρχουν μέσα στην ομάδα βλέπουν ότι έχεις κάποιες πιθανότητες και μπορείς να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις που έχει μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Αυτό είναι σημαντικό και για μένα, αλλά και για την ομάδα. Και επέλεξα να ανανεώσω το συμβόλαιο και εγώ θα δώσω το καλύτερό μου αυτό για να το αποδείξω ότι ήταν σωστή η κίνησή τους και θα το αποδείξω μέσα στον αγωνισμό. Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε το Europa League στο οποίο δεν προχωρήσαμε πολύ. Φέτος είμαστε πιο όρημοι και σαν ποδοσφαιριστές, γιατί όταν έχεις κάποιες παραστάσεις από το τελικό κυπέλλου, δύο χρονιές κατάκτηση κυπέλλου, γίνεσαι πιο έμπειρος και πιο όρημος σε κάθε διοργάνωση. Και έτσι φέτος, επειδή και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και όλοι το ξέρουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο μακριά στο Champions League. Γιατί πέρυσι, εντάξει, όσο να είναι, ακουγόταν πολλές φορές πάμε για το πρωτάθλημα και το Europa League είναι λίγο δύσκολο και αυτά. Φέτος δεν υπάρχουν αυτές τις δικαιολογίες. Φέτος πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω στο Champions League και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έφτιαξε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να φταίξουν και να βρούμε ως δικαιολογία. Βέβαια έγιναν κάποια λάθη, τα οποία όλοι ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, φέτος ξεκινάμε πολύ καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε πέρυσι. Έχουμε βασικό κορμό. Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές έχουν κλείσει παίκτες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα και θα έρθουν και κάποια άλλα παιδιά. Και είμαστε, πιστεύω, πολύ πιο έτοιμοι από ό,τι ήμασταν πέρυσι και με περισσότερες παραστάσεις από ό,τι πέρυσι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έχει και το θετικό το ότι ξέρουμε την ομάδα, ξέρουμε τις απαιτήσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερα από ό,τι ξέραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στην ΑΕΚ. Είμαστε κάποιοι παίκτες που έχουμε αρκετά χρόνια στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και στους νέους ποδοσφαιριστές τη φιλοσοφία που έχει η ομάδα, στο να μπαίνουμε στο γήπεδο και να θέλουμε πάντα να κερδίσουμε και να κατακτάμε τα πάντα. Και αυτό πιστεύω θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στους νέους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να το καταφέρουμε, γιατί φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, φέτος έχουμε Champions League, έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε κύπελλο. Βασικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Πέρα από την πλάκα, όλοι ξέρουμε πόσο θέλουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για όλα, ειδικά τώρα ο πρώτος στόχος που είναι το Champions League και είναι πρόσφατα σε σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε κάθε θεσμό ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε με τη σωστή διαχείριση που θα γίνει να καταφέρουμε να κατακτήσουμε τα πάντα. Γιατί η ΑΕΚ πηγαίνει για να κατακτήσει τα πάντα. Από εκεί και πέρα, κύπελλο, πρωτάθλημα, Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και ό,τι καταφέρουμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός ότι συνεχίζεται με ένα τρεξάμενο στην σεζόν? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πέρυσι, όπως είδατε με το που ήρθε ο κύριος Χιμένεθ, η ομάδα ανέβασε πολύ την απόδοσή της. Καταφέραμε και κάναμε ένα δεύτερο γύρο πάρα πολύ καλό. Καταφέραμε στα play-off και βγήκαμε πρώτοι. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι παίκτες γνωρίζουμε τη φιλοσοφία του προπονητή και όταν ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο και να προσαρμοστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και να βγάλει αυτά που θέλει ο προπονητής. Έτσι, μπορούμε φέτος να ξεκινήσουμε, όπως είπα και πριν, πιο έτοιμοι και να είμαστε πιο γρήγορα έτοιμοι, διότι έχουμε και σε ένα μήνα το Champions League και πιστεύω αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο σκοπός της ομάδος είναι η ελληνοποίηση, όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται Έλληνες παίκτες και να μπορούν να βοηθούν την ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει και το καλό κλίμα, όπως ξέρετε, έχουμε αυτά τα τρία χρόνια που είμαστε εδώ. Και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ.